παράτησε, έφυγε. Παράτησε, έφυγε. Πήγε το αυτοκίνητό του μέχρι όπου πήγε, γιατί έπαθε και λάστιχο ταυτόχρονα με τα άλλα που έπαθε. Το φόρτωσε σε γερανό και το γύρισε πίσω. Αλήθεια, πόσο δύσκολο είναι για κάποιον να σταματήσει όταν συνειδητοποιήσει ότι έχει παρασύρει δύο ανθρώπους? Μάλλον για μερικούς ανθρώπους είναι πολύ δύσκολο. Κάτι τέτοιο συνέβη στη Λιδία Καβάλα στα ξημερώματα της Δευτέρας, όταν ένας ασυνείδητος οδηγός παρέσυρε ένα δίκυκλο στο οποίο επέβαιναν δύο 20χρονα δίδυμα αδέρφια, τα οποία γυρνούσαν από σπίτι ενός φίλου τους. Ο οδηγός του οχήματος, μετά το τροχαίο στο οποίο συμμετείχε, εγκατέλειψε τα παιδιά και τα άφησε αιμόφυρτα στο δόστρωμα. Τα παιδιά ήρθαν λοιπόν στο νοσοκομείο της Καβάλας την Δευτέρα τα ξημερώματα, και η εικόνα που έχουμε είναι ότι κινούνταν με ένα μηχανάκι προς τον Άγιο Αθανάσιο, και ένας οδηγός ασυνείδητος, απίστευτο πράγμα είναι αυτό, τους χτύπησε από πίσω και τους έριξε κάτω και τους παράτησε και έφυγε. Έτσι απλά, τι να πει κανείς. Στη συνέχεια ήρθαν τα παιδιά στο νοσοκομείο Καβάλας και αμέσως μπήκαν στα χειρουργεία, διότι έπρεπε να γίνουν αυτά που έπρεπε να τους γίνουν. Στο κεφάλι είχαν τραύματα, χτυπήματα στο χέρι κτλ. Αυτή τη στιγμή που συζητάμε, τους έχω δει κανένα δύο φορές, αυτή τη στιγμή που συζητάμε είναι σε καλή κατάσταση, δεν έχουν έτσι κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Το χρονικό της τραγικής αυτής ιστορίας αφηγείται στο ένα τσάνελ ο πατέρας των δύο παιδιών, ο οποίος βρίσκεται από την πρώτη στιγμή δίπλα τους για την άμεση ανάρρωσή τους. Τι ώρα έγινε και σε ποια περιοχή? 3,5 ώρα στην περιοχή της Λιδίας. Παιδιά γυρνούσαν από φίλους τους, από διασκέδαση? Όχι ακριβώς, ήταν σε φιλικό σπίτι. Mm-hmm. Κάτω ήταν εκεί, βλέπαν ταινίες, τέτοια πράγματα. Δεν είχαν καταναλώσει ούτε αλκοόλ ούτε τίποτα? Καθόλου. Εγώ βασικά βρισκόμουν στη Θεσσαλονίκη για τη δουλειά μου. Με πήρε τηλέφωνο η γυναίκα μου. Mm-hmm. Η γυναίκα μου είδε ότι λείπουν τα παιδιά από το σπίτι εκείνη την ώρα. Τους έπαιρνε τηλέφωνο, κάπου το σηκώσανε. Είχαν φτάσει οι δύο εδώ πέρα. Και εκείνη την ώρα ήταν κάτω. Πριν ξεκινήσουν τη διαδικασία, το πώς έγινε το ξέρω. Τους παρέσυρε από πίσω. Στην ίδια πορεία τους παρέσυρε από πίσω. Με ηλικιώδη ταχύτητα, από ό,τι λένε. Παράτησε, έφυγε. Παράτησε, έφυγε. Πήγε το αυτοκίνητό του μέχρι όπου πήγε, γιατί έπαθε και λάστιχο ταυτόχρονα με τα άλλα που έπαθε. Το φόρτωσε σε γερανό και το γύρισε πίσω. Πήγε μέχρι που πήγε με ταχύτητα που το πιάσαν κάποιες κάμερες ηλικιωδός. Δεν ξέρω μέχρι πού ακριβώς πήγε. Φώναξε γερανό και το φόρτωσε και το γύρισε πίσω στην Καβάλα. Καλό είναι φυσικά να μην υπάρχουν αυτοί, αλλά από ό,τι βλέπω αυτό δεν νομίζω να σταματήσει. Πάντα υπάρχει κάποιος που κάνει τέτοια πράγματα. Μάλιστα, το μεσημέρι της Τετάρτης, το θάλαμο που νοσηλεύονται τα παιδιά, επισκέφτηκαν οι γονείς του 35χρονου ασυνείδητου οδηγού, οι οποίοι ζήτησαν από τους γονείς και τα παιδιά συγγνώμη. Αληθεύω ότι ήρθαν και οι γονείς του κυρίου που ή της κυρίας που χτύπησε τα παιδιά για να ζητήσουν συγγνώμη? Το μεσημέρι, ναι. Τι σας είπανε? Αυτά που λες, αυτές τις περιπτώσεις, να σου πω τώρα. Οδηγός, οδηγός, γυναίκα, τι? Άντρας. Άντρας, 35 ετών, ο γιος τους. Και οι γονείς νιώσαν, ας το πούμε έτσι, πέτη και υπεύθυνοι να έρθουν να ζητήσουν ένα συγγνώμη από εσάς? Κάπως έτσι, ναι. Κάπως έτσι.